όσο πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, οι εκπλήξεις στο ποδόσφαιρο μεγαλώνουν. Βλέπεις τα δώρα των Χριστουγέννων είναι πολλά και μέχρι εκεί το πάω. Πανιόνιος ΑΕΚ. Ματσάρα από πλευράς θεάματος. Πιστεύω ότι θα δούμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Με μια ΑΕΚ φορμαρισμένη, με μια ΑΕΚ που προσέχει την αμυνά της, με ένα Πανιόνιο που προσέχει και αυτό στην αμυνά του. Ένα μάτς το οποίο για τον Πανιόνιο η ισοπαλία είναι καλό αποτέλεσμα. Η ΑΕΚ θέλει οπωσδήποτε τη νίκη για να ξεφύγει ακόμα περισσότερο, αλλά δεν τη χαλάει και η ισοπαλία. Και το Χ νομίζω θα έρθει με πολύ ρίσκο στις τρεις μονάδες να είναι και το τελικό αποτέλεσμα με γκολ. Δηλαδή το πιθανότερο αποτέλεσμα για μένα είναι το 1-1. Πανιόνιος ΑΕΚ 1-1. Ο Ολυμπιακός, τον Πανετολικό, ίσως τον βρει σαν ευκαιρία για να ξεσπάσει και να διασκεδάσει τις κακές εντυπώσεις που παιχνίδι με την Arsenal. Ο Πανετολικός, μια από τις χειρότερες άμυνες και τα χειρότερα καφ όταν μαρκάρουν τον αντίπαλο, είτε σε μεγάλο χώρο είτε σε κλειστό χώρο, και πολύ κακό στις στιμένες φάσεις ο Πανετολικός. Νομίζω ένα 4-6 γκολ είναι πολύ προσιτό για έναν Ολυμπιακό που, επαναλαμβάνω, θα πάει να ξεσπάσει απέναντι στα ερείπια του Πανετολικού. Ατρόμητος Σκαλονί το βλέπω over, και από τη μια και από την άλλη πλευρά πιστεύω να μπαίνουν γκολ και θα έχουμε μεγάλο σκορ εδώ. Ξάνθη Βέρεια άσος, η Βέρεια σκοπίμως δεν πάει καλά, ίσως σκέφτεται το αφημί να το πάρει ο Άρης, γιατί δεν βλέπω να γίνεται η εγκαθάριση, εκεί γίνονται διάφορες πουστιές μεταξύ Βέρειας και Άρη, και βλέπω ότι το αφημί πάει να γίνει αρρωγός στην προσπάθεια του Άρη να βγει καθαρός από τα σκατά, και το βλέπω άσο την Ξάνθη με τη Βέρεια. Και επίσης το Παναθηναϊκό με την Τρίπολη δεν είναι καλύτερο αποτέλεσμα, θα το παίξεις για από τα 2 έως 3 γκολ. Ό,τι βλέπετε εδώ θα το παίξω και εγώ σε ένα μονόστιλο. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο και καλά κέρδη.